Για την ώρα όμως, πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση Φιλιππίδη Φίβο. Είχαμε πει ότι και είχαμε εκφράσει και τα περαστικά μας βεβαίως για τον άνθρωπο, ο οποίος υπέστη ένα σοβαρό ισχυμικό επεισόδιο και νοσηλεύεται. Και φαίνεται ότι πλέον αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους. Ενώ η δίκη βέβαια θα συνεχιστεί παρά το γεγονός ότι είναι στο νοσοκομείο. Ακριβώς, με την τέταρτη μαρτυρία. Να πούμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης, η υγεία του είναι σταθερή, ωστόσο σύμφωνα με τον δικηγόρο του υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί και χειρουργείο. Και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες δέχτηκε επισκέψεις από τη σύζυγό του και τον γιο του, ωστόσο δεν τους επιτράπει να ανέβουν πάνω και να τον δουν. Είχαμε ένα ευτράπελο. Εγώ μίλησα με τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο του Πέτρου Φιλιππίδη, και μπορούμε να πάμε να δούμε τι μας είπε. Ο Πέτρος Φιλιππίδης εξακολουθεί και παραμένει κλινήρης και αυτό το πρόβλημα στα οικεία θα αντιμετωπιστεί μάλλον με χειρουργική επέμβαση. Πάντως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Αυτό όμως που πρέπει να διευκρινίσω και πρέπει να το ξέρει όμως ο κόσμος είναι ότι αφέθηκε ελεύθερος χωρίς το δικαστήριο να λάβει καθόλου υπόψη του την κατάσταση της υγείας του. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι υπόπτωση υγείας ο Πέτρος Φιλιππίδης, όπως και ότι δεν είναι επικίνδυνος να τελέσει άλλα δικήματα αν αφαιθεί ελεύθερος. Για αυτούς τους δύο μόνο λόγους είναι ελεύθερος ο Πέτρος Φιλιππίδης. Επισκέψεις δέχεται? Κοιτάξτε, είχαμε ένα παρατράγουδο χτες. Είχε πάει η σύζυγός του μαζί με το γιο του και ο φύλακας. Γιατί είναι ακόμα υποκράτηση. Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν επέτρεψε την επικοινωνία. Η δίκη τώρα πότε συνεχίζεται? Αύριο το πρωί, 9 η ώρα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τα όσα μας είπε ο δικηγόρος του κυρίου Φιλιππίδη, ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, λίγο νωρίτερα. Όπως φαίνεται, η δίκη προφανώς συνεχίζεται και για αυτό το θέμα βεβαίως θα συζητήσουμε τώρα και με τον κύριο Ανδρέα Βαγκόπουλο, ο οποίος είναι συνήγορος της τρίτης καταγγέλου σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγκόπουλε. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλιδάκη, και σε εσάς και στο πάνελ σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Για πείτε μας τώρα, πώς ακούστηκε στα αυτιά σας η είδηση της αποφυλάκησης του κυρίου Φιλιππίδη? Κοιτάξτε, το ζήτημα αρχικώς όπως και όταν ενημερωθήκαμε για το πρόβλημα υγείας, αλλά και σήμερα ακόμα, εμείς ευχόμαστε περαστικά στον άνθρωπο να σηκωθεί, να είναι γερός και υγιής για να αντιμετωπίσει και τη δοκιμασία και το δικαστήριο αυτό. Εμείς δεν θέλουμε ένα άδειο γήπεδο. Εμείς θέλουμε μια δημιουργική διαδικασία αντιπαραθέσεων, συνοδευόμενη από το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό. Εμείς για να αποδείξουμε την κατηγορία όπως έχουμε υποχρέωση και ο κατηγορούμενος για να αποδείξει την αθωότητά του. Κύριε Βαγκόπουλε, και το δικαστήριο να οδηγηθεί σε μια δίκαιη απόφαση. Ωραία, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση της πελάτησά σας? Έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, λίγο πριν εξετάσει το δικαστήριο το ζήτημα αυτό της παράτασης ή μη της προσωρινής κρατήσεως του κατηγορουμένου πέραν του διαστήματος των 12 μηνών. Ναι. Λίγο πριν είχε ολοκληρωθεί η κατάθεση, κατά την άποψη τη δική μου μία συγκλονιστική κατάθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας η εντολέας η δική μου λήγησε αρκετές φορές, διότι θέλω να σας πω ότι όπως και ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έτσι και οι κοπέλες αυτές αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα, αλλά προσπαθούν με νύχια και με δόντια να σταθούν όρθιοι απέναντι στο φυσικό τους δικαστή και να αποδείξουν... Και κλεισμένων των θυρών ήταν η κατάθεση της τρίτης καταγγέλου σας? Της τρίτης καταγγέλου σας ήταν και κλεισμένων των θυρών. Και ποια η διαδικασία μετά την ολοκλήρωση αυτής της κατάθεσης από αύριο το πρωί? Θα είναι με ανοιχτές τις πόρτες. Η συνεδρίαση δεν χάνει τη δημοσιότητά της. Συνεπώς θα μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος θέλει. Εσάς προφανώς εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Εμείς ακούσαμε ότι το δικαστήριο κατέληξε στην απόφαση της αποφυλάκησης χωρίς να συνδέει τους λόγους υγείας που προέκυψαν για τον κύριο Φιλιππίδη. Ναι. Να σας πω αρχικά ότι το αίτημα της παράτασης ή μη της προσωρινής κράτησης που εξετάστηκε στο συγκεκριμένο δικονομικό στάδιο είναι υποχρεωτικό για το δικαστήριο πριν από τη συμπλήρωση του διαστήματος της κράτησης, το 12 μήνο δηλαδή, πρέπει να εξετάσει αν η κράτηση θα παραταθεί ή όχι. Σε αυτό το στάδιο, η πολιτική αγωγή, η υπεράσπιση, η υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή εμείς που υποστηρίζουμε αυτές τις κοπέλες, δεν έχουμε λόγο, δεν ακουγόμαστε καν στο δικαστήριο, δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο διαπραγματεύεται ο κατηγορούμενος, η υπεράσπισή του, όπως και πολύ καλά έκανε, με το ίδιο το φυσικό δικαστή.
Το δικαστήριο, κατόπιν και προτάσεως της κυρίας Εισαγγελέως, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, διότι κατά την άποψή μου, αλλά και με βάση τον νόμο, ναι, οι προϋποθέσεις για να παραταθεί η κράτηση για άλλους 6 μήνες, μέχρι και τη συμπλήρωση 18 μήνες κράτησης, είναι συγκεκριμένες. Και συγκεκριμένα απαιτούνται εξαιρετικές περιστάσεις. Δεν κρίνεται ύποπτος φυγής ο κύριος Φιλιππίδης, ούτε για περαιτέρω τέλεση άλλων. Ναι, ακριβώς. Ιδιαίτερα ως προς το πρώτο, η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Ο κατηγορούμενος είναι παρόν στο δικαστήριο, η συνήγορή του είναι εκεί, εμφανίζεται στο δικαστήριο κανονικά, εμφανιζόταν. Θεωρώ ότι όταν του το επιτρέψει και η υγεία του θα συνεχίσει να εμφανίζεται. Και όσο αφορά το ύποπτο στελέσεως νέων αδικημάτων, το δικαστήριο απεφάνθη. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε κύριε Βαγκόπουλε. Ναι. Όσο αφορά το αίτημα το δεύτερο ζήτημα το οποίο έκρινε, αφορούσε το αν έχει πρόσβαση στον καλλιτεχνικό χώρο, στο θέατρο κτλ. Και κρίθη με βάση αυτό αν μπορεί λόγω της αποπομπής του, ας πούμε, από τον καλλιτεχνικό χώρο και από το θέατρο, αν είναι ύποπτος να τελέσει νέα δικήματα, και το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε μάρτυρες εσείς από τη δική σας την πλευρά? Γιατί ο κύριος Δημητρακόπουλος μας είπε ότι και για την αυριανή μέρα στη δίκη έχει κάποιους μάρτυρες που θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην εισπεράσπιση του κυρίου Φιλιππίδη. Αύριο θα είναι η μητέρα της πρώτης καταγγέλου σας. Καλά το λέω? Ακριβώς κύριε Παπαδάκη, ακριβώς. Προηγούνται οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, περίπου 10 είναι. Mm-hmm. Αυτούς δηλαδή που έχει καλέσει η εισαγγελέα εφετών. Και θα συνεχίσουμε με τους μάρτυρες που έχουμε προτείνει εμείς σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεν θα προλάβουν όλα αυτά να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ναι. Και στην πορεία οι μάρτυρες υπερασπίσεως, τους οποίους έχει προτείνει ο κατηγορούμενος, όπως έχει και δικονομικό δικαίωμα. Να σας πω μόνο ότι για μένα σημαντικό είναι, γιατί εμείς στο δικαστήριο μιλάμε πάντα νομικά, είναι ότι η προσωρινή κράτηση δεν αποτελεί προκαταβολή καμίας ποινής, ούτε και επίσης πρόκριμα για το αν θα καταδικαστεί ο κατηγορούμενος ή θα αποβεί. Αυτό θα είναι με την οριστική απόφαση την οποία θα ήθελα να πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο, κάποια στιγμή, επειδή έχουμε συνεχείς συνεδριάσεις το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, ναι, ότι αν η διαδικασία λίγο τρέξει, θα μπορούσαμε να έχουμε και οριστική απόφαση μέσα στο Σεπτέμβριο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι και είναι και το σωστό και για τον κατηγορούμενο, αλλά και την πλευρά τη δική μας, mm-hmm, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος του επιβάλλεται προσωρινή κράτηση δεν είναι απριόρι ένοχος σε κάθε περίπτωση, ούτε και βεβαίως αποτελεί η μη παράταση της προσωρινής κράτησης κανένα πρόκριμα για το αν αυτός ο άνθρωπος θα δικαστεί. Πρέπει να εξελιχθεί η αποδεικτική διαδικασία, mm-hmm, η οποία δυστυχώς έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, όχι γιατί υπάρχει ευθύνη του δικαστηρίου, αλλά γιατί οι τρεις καταγγέλουσες είναι οι βασικές μάρτυρες σε αυτό το στάδιο και απαιτήθηκαν πολλές συνεδριάσεις μέχρι να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις καταθέσεις τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.